έγινε? Φύγανε οι Γερμανοί και πέσαμε σε βιαστές. Περίμενε. Θα τα πούμε. Κάθε απόγευμα πάω στην κινηματογράφο που λες. Κινηματογραφόφιλος? Μηχανικός. Τι είπες? Κινηματογράφο, παιδί μου. Μηχανικός, λίγο πορτιέρης και καμιά φορά καθαρίστηκε. Τα αφεντικό βλέπεις είναι άρρωστο. Δεν μου είπες. Πώς βρέθηκες εκείνη την πόρτα και με βοήθησες? Κρατάς μυστικά, πιτσιρίκι. Τι είδους μυστικά? Μεγάλα και επικίνδυνα. Που έχουν σχέση με την πατρίδα. Είσαι σε οργάνωση? Κρατάς μυστικά. Είσαι στα καλά σου, εγώ. Εγώ από μόνη μου τα έχω βάλει μαζί τους πάρα από 100 φορές. Δηλαδή έχω κινδυνεύσει. Το είδα. Έχεις αφάνταστο θάρρος. Στην παρέα μου όμως με λένε τρελή. Ξέρω. Μοιάζει με τρέλα. Αλλά χωρίς την τρέλα αυτή, η ανθρωπότητα θα είχε ξεχαστεί σε κάποιο μεσαίωνα. Δεν θα είχε γκρεμιστεί καμιά Βαστίλη. Δεν θα είχε ξεκινήσει κανένα 21. Η ιστορία θα έκανε σημειωτών και οι κοινωνίες θα είχαν μεταβληθεί σε στάσιμους βάτους. Δεν μου είπες όμως, πώς βρέθηκες εκείνη την πόρτα και με βοήθησες? Για κάθε γερμανικό συνεργείο που τυχοκολλάει αφίσες, κάνουμε και εμείς ένα συνεργείο που πάει από πίσω τους και τις ξεκολλάει. Εσύ όμως ήσουν πολύ βιαστική και δεν άφησες για μας τίποτα. Δεν έχεις το Θεό σου, ε. Θα πρέπει όμως να έχεις και κάποιο όνομα, δεν είναι έτσι? Ήρω. 19. 17 πέρα κάτι. Γίνεις ανάλογο, ρε παιδάκι μου. Ποιο? Το θάρρος σου με την ηλικία σου. Και κορίτσι, μάλιστα. Και για να είμαι ειλικρινής, πολύ τελικά το κορίτσι, ε. Αυτό τώρα τι είναι, κοπλιμάν? Είναι η αλήθεια. Άλλωστε δεν κάνω κοπλιμέντα και δεν φλερτάρω ποτέ με πιτσίρικα. Και με συγχωρείς για εκείνο το αναγκαστικό φιλί, έτσι? Αυτό ακυρώνεται. Το έκανες για να με σώσεις, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Ήταν μεγάλη κρεμάλα. Το φιλί? Ναι. Εσένα ήταν κρεμάλα? Δεν μπορώ να έχω γνώμη. Γιατί? Δεν έχω πείρα. Ήταν μόλις το πρώτο. Το πρώτο φιλί σου? Ο Θεέ μου! Το κουβαλάς πάντα μαζί σου αυτό? Ποιο? Το πιστόλι. Όχι. Όταν κοιμάμαι το βάζω κάτω από το μαξιλάρι. Δηλαδή εσύ σε ποιο τρέμει? Λιγάκι. Τα όπλα παγορεύονται, δεν το έχει πει κανείς. Έχουμε υπογράψει ένα κοχή. Εγώ όχι.